Σήμερα δείχνεται μια δημοσκόπηση της MRB. Απλώς θέλω να ενημερώσω, το ξέρουν οι τηλεθεατές σας, ότι σήμερα πριν από 2-3 ώρες βγήκαν άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Να μας τις πείτε. Βγήκαν στο Μέγκα της GPO, στο Action της Pulse, αλλά θέλω να σας πω ότι και οι τρεις δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα οι διαφορές, αν θα είναι 4-5-6% που δίνουν οι τρεις διαφορετικές έρευνες, έχουν το ίδιο πάντοτε αποτέλεσμα. Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και να μπορέσει να φαίνεται ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι στα όρια του αν θα έχει αυτοδυναμία ή όχι, θέλω να σας πω ότι όλα τα στοιχεία, τα ποιοτικά, άμα καθίσεις να δεις, και θα σας πω 2-3 από την έρευνα την οποία έχετε την MRB, το οποίο λένε ότι πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα το χρέος από την Νέα Δημοκρατία, με μία μονάδα μπροστά. Στην εικόνα των προσώπων, ο Τσίπρας θεωρούν ότι σε σχέση με το Σαμαρά είναι πιο κοντά και είναι με 7-8 μονάδες μπροστά στα κοινωνικά θέματα, στον τρόπο με τον οποίο έρχεται πιο κοντά στον πολίτη, αλλά και αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει τα θέματα της διαφθοράς. Εκλογές θέλουν. Τα οποία... Λοιπόν, εκλογές η πλειοψηφία του ελληνικού, των αψηρωτώμενους δεν θέλει. Θέλω όμως να σας πω, κύριε Κουμουτσάκο, επειδή κάνετε την ερώτηση και επειδή θέλετε να διαλέγετε κάποια στοιχεία από την έρευνα, να σας πω λοιπόν δύο. Είναι κεντρικό ερώτημα αυτό. Αν θέλουν εκλογές ή όχι, αν θέλουν πρόεδρο δημοκρατία. Γιατί ποια εκλογή πρόεδρο δημοκρατία. Δεν θέλετε όμως, κάνετε ερώτηση και διακόπτετε. Λέω λοιπόν το εξής. Θα έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Με ρωτάτε, δεν θέλετε απάντηση. Ο κύριος Κουμουτσάκος δεν θέλει απάντηση. Εσείς δεν θέλετε αυτή. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία λέει ότι δεν θέλει εκλογές. Θέλω όμως να σας πω το εξής, ότι σε αυτό το ερώτημα τα 25 χρόνια, τουλάχιστον στα μέσα της θητείας, μόνο ένα 10% ζητούσε εκλογές και τώρα ζητάει το 45%. Εκλογή και αυτό κρατήστε το. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω, κύριε Κουμουτσάκο, δεν θα μου κάνετε ερωτήσεις, θα με αφήσετε να μιλήσω εγώ. Δεν σας έκανα εγώ ερωτήσεις και να κρατήσετε μια ευπρέπεια την οποία σας την έχετε. Λέω λοιπόν το εξής. Αφού θέλετε να διαλέγετε στοιχεία από την έρευνα, εγώ σας λέω να διαλέξετε το στοιχείο της παράστασης νίκης που έχει φτάσει στο 65%, που είναι υπερηραίους αν αφού θέλετε. Συζητάμε την προεδρική εκλογή αυτές τις μέρες. Διακόπτετε. Θέλετε να συνεχίσετε να διακόπτετε. Δεν έχει διακόψει κανέναν ο άνθρωπος. Κύριε Λιάτσο, θα μας βγάλει το offside. Και θέλω λοιπόν να σας πω και άλλα δύο στοιχεία και εγώ τελειώνω για να μην σας ενοχλήσω. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι το εξής. Ότι κατά 80% ο κόσμος βγάζει μία οργή, κατά 90% στην έρευνα της MRB, κατά 90% λέει ότι τα πράγματα πάνε κάθε μέρα σε χειρότερη κατεύθυνση και το τέλος ένα 45% του ελληνικού λαού αισθάνεται ντροπή με την κυβερνητική πολιτική. Κύριε Καπερνάρε, έχετε το λόγο. Να δείτε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Πρώτο κόμμα είναι.